Είναι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ουρολογικών Παθήσεων και το διοργανώνει ο Νοσοκομείο Κορίνθου σε συνεργασία με το ΚΕΠΑ και τον Ιατρικό Σύλλογο. Και το δικό μου θέμα αφορά τις υποτροπιάζουσες ρολιμώξεις στις γυναίκες. Ένα πολύ συχνό φαινόμενο που σχεδόν μία σε δύο γυναίκες μια φορά στη ζωή της θα έχει αυτό το πρόβλημα. Πιστεύω ότι αφορά όλο το γυναικείο πληθυσμό. Είναι πολύ συχνό, πολύ συχνή η λίμωξη. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Περιληπτικά μπορείτε να μας πείτε πώς μπορεί να καταλάβει μια γυναίκα ότι έχει αυτό το πρόβλημα. Θα το καταλάβει γιατί θα έχει σούξιμο. Είναι τα απλά συμπτώματα που έχει η ρολίμωξη, δηλαδή. Σούξιμο, πόνο χαμηλά στη κοιλιά και ειδικά όταν πάει να ορίσει, πόνο κατά τη διάρκεια και μετά την όρηση και μπορεί να έχει και λίγο αιματάκι μετά. Και αυτό το θέμα είναι ότι παίρνει κάποια θεραπεία και δεν περνάει ή περνάει προσωρινά και επανέρχεται μετά από ένα μήνα, δύο μήνες και μπορεί να υπάρχουν 2-3 τέτοια επεισόδια το χρόνο. Και αυτό είναι και το θέμα της ομιλίας μου, οι υποτροπιάζουσες όπως λέγονται, ρολιμώξεις, που ουσιαστικά είναι ένα βασανιστικό μπορούμε να πούμε φαινόμενο για τη γυναίκα, γιατί δεν παίρνει συνεχώς φάρμακα και ποτέ δεν περνάει και το έχει για όλη τη ζωή. Και θα πούμε διαφόρους τρόπους ώστε να μπορέσει αυτό να το αποτρέψει. Πώς κολλάει? Η ρολιμώξη δεν είναι, κολλάει σε εισαγωγικά από μόνη της. Δηλαδή υπάρχουν διάφοροι προδιαθεστικοί παράγοντες, αλλά και γενικά και χωρίς να κάνεις τίποτα, θα το αναπτύξουμε αυτό λεπτομερώς στην ομιλία, προδιαθέτουν γιατί από μόνη της η ανατομία της γυναίκας είναι τέτοια που ευνοεί την ανάπτυξη αυτή των μικροβίων και θα πούμε αναλυτικά, θα αναπτύξουμε πώς και τι πρέπει να κάνει για να μην κολλάει, ας το πούμε έτσι. Μια ιατρική τηλεοπτική συμβουλή στις κυρίες που μας βλέπουν. Θα έλεγα ότι ενώ είναι τόσο απλή η πρόληψη, φαντάζει τόσο δύσκολη και πιστεύω ότι αν οι γυναίκες που θα βρεθούν στο ακροατήριο θα μπορέσουν μετά από αυτό να καλυτερεύσουν, να μάθουν και να καλυτερεύσουν τις γνώσεις τους, αλλά και γενικά να δώσουν σημασία στην πρόληψη και να μπορέσουν να μην έχουν αυτό το πρόβλημα, τέλος πάντων, γιατί όλες οι γυναίκες σχεδόν θα το πάθουν. Το θέμα που θα αναπτύξω σήμερα είναι ο καρκίνος του προστάτη. Ο καρκίνος του προστάτη είναι η δεύτερη αιτία θανάτου μετά τον καρκίνο του πνεύμονας στους άντρες. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και βασικά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η πρόληψη σώζει. Οι καλά ενημερωμένοι ασθενείς εντός εισαγωγικών, οι οποίοι προλαμβάνουν τον καρκίνο όταν ακόμη είναι σε πρόωρα στάδια, όταν είναι εντοπισμένη νόσος, είναι και αυτοί οι οποίοι θα μπορούν να ιαθούν. Οπότε αυτό που θα ήθελα να δώσω και σαν μήνυμα είναι ότι το να προλαμβάνουμε ή να βρίσκουμε έγκαιρα να διαγνώσουμε τον καρκίνο του προστάτη όταν είναι σε πρώιμο στάδιο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι και η μοναδική ελπίδα ώστε να μπορεί ο ασθενής να ιαθεί. Πόσο ενημερωμένο είναι ο ιατρικός πληθυσμός σήμερα? Σίγουρα είναι πολύ πιο ενημερωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί τώρα μέσω του ίντερνετ, μέσω μαζικής ενημέρωσης κτλ. Γνωρίζει πολύ περισσότερο από ό,τι γνώριζε παλιότερα. Αυτό το βλέπουμε επίσης διότι έχει αυξηθεί εντός εισαγωγικών η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, το οποίο εν μέρει οφείλεται στο ότι το ανακαλύπτει λόγω του screening, του ελέγχου που γίνεται με δαχτυλική εξέταση και PSA, κάτι που παλιότερα δεν γινόταν τόσο συχνά, το ανακαλύπτουμε πιο νωρίς. Οπότε θεωρητικά φαίνεται να έχει αυξηθεί το καρκίνος του προστάτη λόγω της ηχείρης διάγνωσης και αντιμετώπισης. Συναντάτε περιστατικά πρόληψης ή αντιμετώπισης του φαινομένου? Και τα δύο. Και για πρόληψη έρχεται ο κόσμος, το PSA πλέον το γνωρίζουν από μεγαλύτερες ηλικίες βέβαια, ενώ κανονικά πρέπει να ξεκινάει από την ηλικία των 45 ετών. Συνήθως έρχονται σε μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά έρχονται στον ουρολόγο και ζητάνε βασικά το PSA. Εντάξει, η δακτυλική εξέταση είναι λίγο αρνητική. Ώστε τουλάχιστον μέσω φτηνού του μέσου έγκαιρα να γίνει μια διάγνωση και εγώ και πέρα αντιμετώπιση. Και μια ιατρική τηλεοπτική συμβουλή για όσους μας βλέπουν.
Βασικά, να μην φοβούνται να έρθουν στο γιατρό, διότι όσο νωρίτερα διαγνώσουμε κάτι, τόσο καλύτερα για την αντιμετώπιση του. Το νοσοκομείο μας έχει τέτοιο τμήμα? Ναι, έχει τέτοιο τμήμα, έχει ορολογικό τμήμα και διάγνωση μπορεί να γίνει και αντιμετώπιση μέχρι κάποιο βαθμό. Κύριε Διευθυντά, να σας ευχηθούμε για καλή επιτυχία στα νέα καθηκόντα που αναλάβατε. Ευχαριστώ. Μίλησε μας λίγο για το σημαντικό θέμα που είναι και η αρμοδιότητά σας. Ναι, κοιτάξτε, κάθε χρόνο τέτοια εποχή διοργανώνεται η Πανευρωπαϊκή Εβδομάδα Ουρολογικών Παθήσεων και συγκεκριμένα στοχεύει συνήθως, όπως και πέρσι, στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. Είναι μια κακοήθεια στους άντρες που έρχεται δεύτερη μετά τον καρκίνο του πνεύμονα σε συχνότητα και εφόσον διαγνωστεί εγκαίρως, είναι θεραπεύσιμη 100%. Στο τμήμα σας, ποια θέση κατέχει αυτή η ασθενεία? Στο τμήμα μας, εφόσον είναι ουρολογικό τμήμα, κατέχει την πρώτη θέση, και μαζί πρώτη με τον καρκίνο της σκήσης. Είναι αρκετό συχνά. Μετά, όπως είπα, μετά τον καρκίνο του πνεύμονα, σε όλο τον γενικό πληθυσμό είναι η δεύτερη σε συχνότητα. Οι ασθενείς εμπιστεύονται τον γιατρό? Οι ασθενείς εμπιστεύονται τον γιατρό και κάνουν συχνά PSA, βάσει. Έχουν μάθει για το PSA και το κάνουν πια. Αυτό μάλλον οφείλεται στα μέσα ενημέρωσης και σε αυτές τις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε και το ζητάνε από μόνοι τους. Από μόνοι τους, πολύ συχνά. Κύριε Διευθυντά, τι είναι τελικά το PSA? Το PSA είναι μια απλή εξέταση που γίνεται με αίμα, μια απλή αιμοληψία. Είναι το ειδικό προστατικό αντιγόνο και μπορεί υπό προϋποθέσεις και αυτά θα τα πούμε στην ομιλία να διαγνώσει εγκαίρως τον καρκίνο του προστάτη σε θεραπεύσιμο στάδιο. Άρα και είναι εύκολο να γίνει. Είναι εύκολο να γίνει, συνιστάται μια φορά το χρόνο σε όλους τους άντρες από 45 χρόνια και πάνω. Ενδιαφέρον το θέμα. Είναι, για να είναι εβδομάδα πανευρωπαϊκή ουρολογικών παθήσεων σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και αν λάβουμε υπόψη τα ποσοστά των ανδρών με καρκίνο προστάτη ή γενικά του πληθυσμού με δυσουρικά προβλήματα, είναι ένα φλέγον θέμα. Ένα φλέγον θέμα και γι' αυτό ακριβώς είπαμε να κάνουμε αυτή την ημερίδα σε συνεργασία με το Δήμο και με τον Ιατρικό Σύλλογο, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Διότι δυστυχώς οι πάντες, άντρες, γυναίκες, πηγαίνουν στο γιατρό μόνο όταν είναι αργά. Ο σκοπός μας λοιπόν είναι να τους ενημερώσουμε ότι υπάρχουν κάποια σημάδια και υπάρχουν και κάποια βήματα πρόληψης για να μπορούν να γλιτώσουν αυτό το τραγικό το οποίο λέγεται καρκίνος του προστάτη. Εμείς όπως βλέπετε προσπαθούμε σαν νοσοκομείο παρόλα τα προβλήματα και παρόλο την υποστελέχωση να ασχοληθούμε και με αυτό το οποίο τουλάχιστον είμαστε ταμένοι με την επιστήμη. Ελπίζουμε και ο κόσμος να το εκτιμήσει και να έρθει να παρακολουθήσει αυτή την ημερίδα.